Θα κλείσουμε το δεύτερο μέρος με δύο ζωντανές συνδέσεις. Με δύο συνδέσεις που έχουν να κάνουν με τον εθελοντισμό. Έχουμε δημιουργήσει από πέρυσι μία σχέση με την ομάδα ZOODRO, εθελοντική ομάδα ZOODRO. Έχουμε μία εθελοντική δράση, καθώς γεμίζουν γειτονιές του Ηρακλείου, συνοικίες του Ηρακλείου με χρώματα από τη μία και με καλή διάθεση από την άλλη. Πάμε να συναντήσουμε την κυρία Γογοπιλάτου, είναι εθελόντρια της ομάδας ZOODRO, και την κυρία Καδιανή Βελιγραντάκη, η οποία είναι εθελόντρια της ομάδας ZOODRO. Σε λίγα δευτερόλεπτα θα τις έχουμε. Για να μπούμε στο κλίμα, κοιτάτε τώρα τι δημιούργησαν. Είναι ένα μεταλλικό κουτί, σωστά. Χρησιμοποιώ έναν απλό όρο. Πόσα υπάρχουν στο Ηράκλειο, για να μην πω εκατοντάδες, θα πω δεκάδες. Βρίσκουν ευκαιρία λοιπόν και λένε οι εθελοντές της ομάδας ZOODRO, εμείς θα δημιουργήσουμε εκεί μια εικόνα η οποία θα μας εμπνέει και θα αλλάζει την ψυχολογία μας σε ένα δύσκολο καιρό. Πάμε να τη συναντήσουμε, θα τα πούν καλύτερα. Από μένα το μόνο σίγουρο. Την καλησπέρα μου. Καλησπέρα. Γεια σας, καλησπέρα. Η κυρία Πιλάτου και η κυρία, να είστε καλά, να είστε καλά. Και η κυρία Βελιγραντάκη, εθελόντριες της ομάδας ZOODRO. Κυρία Πιλάτου, να ξεκινήσω με εσάς. Για πείτε μας, τι δημιουργήσατε και σε ποιο σημείο. Αυτή τη στιγμή είμαστε στην Ικάρου. Έχουμε φτιάξει ένα καφάο στη μνήμη των 100 χρόνων από την καταστροφή της Μικράς Ασίας. Την έμπνευση την είχε η Καδιανή. Όλο αυτό το αγκαλιάζει η τέχνη καθοδών, ο Δήμος Ηρακλείου. Και βοηθάμε και εμείς να γίνει πιο όμορφη η πόλη μας, όπως συνηθίζουμε εδώ και χρόνια. Η έμπνευση λοιπόν από την κυρία Βελιγραντάκη, σωστά, η οποία εμπνεύστηκε ότι σε αυτό το σημείο η δημιουργία είναι συγκεκριμένη. Πώς ήρθε η έμπνευση, για πείτε μας. Κοιτάξτε, φέτος είναι τα 100 χρόνια από το 1922 που έγινε η μικρασιατική καταστροφή. Έχω μία καταγωγή από την πλευρά της μητέρας μου και το ένιωθα σαν τάμα να φτιάξω κάτι οικαστικό, γιατί είμαι οικαστικός, αυτή είναι η δουλειά μου, το οποίο να το προσφέρω εθελοντικά στον τόπο μου εδώ, στην Αλικαρνασσό, και σε συνεργασία με την Γογότη Πιλάτου από την ομάδα του ZOODRO, μπορέσαμε και το... Και υλοποιήσατε αυτή την ξεχωριστή προσπάθεια. Γιατί είμαστε μπροστά εμείς. Ακριβώς. Ναι, νομίζω, κυρία Πιλάτου, δίνετε όθηση και στη νέα γενιά, κακά τα ψέματα, ένα καλό παράδειγμα στη νέα γενιά να αγαπήσει κάθε γωνιά της πόλης τους. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο πρέπει να τονιστεί αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, τα μηνύματα τα οποία προκύπτουν και η δυναμική της ομάδας φαίνεται και επιβεβαιώνεται και από την ισχυρότατη ομάδα στο Facebook. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να μην συμμετέχει σε αυτές τις εθελοντικές δράσεις, αλλά δηλώνει τη στήριξη μέσα από την συμμετοχή του στα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως είναι το Facebook, όπως είναι το Instagram. Άλλωστε, σύγχρονη εποχή, εποχή τεχνολογίας, η δυναμική των ομάδων γενικά και του εθελοντισμού επιβεβαιώνεται μέσα από τα social media. Όποιος δεν γνωρίζει, βλέπουμε φωτογραφίες, όποιος δεν γνωρίζει την ομάδα ZOODRO, να μπει, να ενημερωθεί και να συμμετέχει. Γιατί όχι. Βλέπουμε εδώ την αρχική φωτογραφία, αυτό το μεταλλικό κουτί. Η αλήθεια είναι σου δημιουργεί έτσι μια κακή εντύπωση. Κακά τα ψέματα, και βλέπουμε τη δημιουργία αυτή τη στιγμή. Σωστά, τα μηνύματα, κυρία Πιλάτου, είναι έντονα. Ειδικά στα νέα παιδιά. Έντονα, έντονα τα μηνύματα, λέω, στη νέα γενιά. Αυτό θέλουμε ακριβώς, να περάσει στη νέα γενιά. Και η ιστορία μας, με έναν τρόπο όπως αυτό που διάλεξε η Καδιανή, αλλά και το ότι είμαστε υπεύθυνοι για την πόλη μας και ότι μπορούμε να την κάνουμε ομορφότερη σε κάθε γωνία. Καλή... Κάθε τείχο, κάθε μεταλλικό κουτί. Ακριβώς. Καλή επιτυχία, καλή συνέχεια. Γνωρίζετε ότι θα τα ξαναπούμε σύντομα. Κυρία Βελιγραντάκη, συγχαρητήρια για το έργο σας. Είναι εκπληκτικό, μια εκπληκτική ευχαριστώ δημιουργία. Πολύ. Περιμένουμε βέβαια, ευχαριστώ, αν μπορείτε λίγο να μας κάνετε λίγο έτσι δεξιά-αριστερά. Έτσι, μπράβο. Και να κλείσουμε σε ζωντανή σύνδεση. Έτσι, βέβαια. Αν γυρίσετε και το κινητό θα είναι ακόμα καλύτερα, γιατί το βλέπουμε λίγο έτσι ανάποδα. Έτσι, σωστά, εκεί είμαστε. Να κλείσουμε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο αυτή τη σύνδεση. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Γεια σας, ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ.